Αυτή είναι η BMW F6,5, F650, γνωστό και ως φαντούρο αυτό το μηχανάκι. Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτή τη μοτοσικλέτα, η οποία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία, την πολύ επιτυχημένη πορεία της BMW στις μεσαίας κατηγορίας Adventure ή On-Off μοτοσικλέτες. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από τη δημιουργία του R80, τη δεκαετία του 80, το οποίο κέρδισε Dakar αγώνες, Παρίσι-Dakar, και η BMW, η BMW ήθελε μία μοτοσικλέτα μεσαίου κυβισμού, Adventure, Pavla On-Off, για να μπει στον ανταγωνισμό. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι χρονικά βρισκόμαστε ακόμη στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, που σημαίνει ότι το τείχος του Βερολίνου που έπεσε το 1989, ακόμα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ευρωπαϊκή που ο κομμουνισμός ακόμη έχει επιρροές. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε και να λάβουμε υπόψη μας ότι η κίνηση της BMW από την Δυτική Γερμανία να ασχοληθεί και να συνεργαστεί με εταιρείες από την Ιαπωνία, την Ιταλία, την Αυστρία κτλ. Για να κατασκευάσει αυτή τη μοτοσικλέτα ήταν από μόνο του κάτι πάρα πολύ φουτουριστικό. Πώς ξεκίνησαν λοιπόν όλα? Η μηχανική της BMW κάποια στιγμή, τέλη της δεκαετίας του 80, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο της Aprilia στην Ιταλία, η οποία ετοίμαζε τον Πίγασο, ο οποίος, το Aprilia Pegasus είναι σαν ξαδερφάκι του Φαντούρο. Έχει κάποιες διαφορές στον κινητήρα και στα πλαστικά και στο σχεδιασμό, αλλά είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Όταν λοιπόν οι μηχανικοί της BMW επισκέφθηκαν το εργοστάσιο της Απρίλια να δουν το Πίγασο, ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ και τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Ήθελαν να φτιάξουν κάτι παρόμοιο. Το πρόβλημα της BMW είναι ότι δεν είχε γραμμή παραγωγής διαθέσιμη για να κατασκευάσει μία μοτοσικλέτα μεσαίου κυβισμού, και ξεκινάμε από το σκελετό. Δεν είχε γραμμή παραγωγής να σχεδιάσει και να κατασκευάσει σκελετό για μία τέτοια μοτοσικλέτα. Οπότε συνεργάστηκε με την Aprilia στο κομμάτι του σκελετού. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος στην Aprilia. Η Aprilia είναι μία από τις πιο γνωστές και καλές εταιρείες κατασκευής σκελετών στον κόσμο. Επίσης η Aprilia κατασκεύασε όλα τα πλαστικά μέρη. Δηλαδή αν δούμε από μέσα ή από πίσω σε διάφορα σημεία, ας πούμε ο καθρέφτης, η χούφτα του καθρέφτη από εδώ μέσα γράφει Made in Italy. Παντού βέβαια, παντού υπάρχει το λογότυπο της BMW, δεν υπάρχει πουθενά το λογότυπο της Aprilia, όμως κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της Aprilia από τους Ιταλούς, σε συνεργασία με τους Γερμανούς εννοείται. Ο κινητήρας που χρησιμοποιήθηκε για το Φαντούρο ανήκει στη Rotax. Η Rotax είναι μια αυστριακή εταιρεία, η οποία κατασκευάζει κινητήρες για διάφορα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως jet ski, γουρούνες κτλ. Εκείνη την εποχή λοιπόν είχαν έναν κινητήρα τετρακύλινδρο, τετράχρονο, τον οποίο η BMW και η Aprilia χρησιμοποιήσανε, ο οποίος είναι αυτός εδώ πέρα. Δεν θα δούμε βέβαια πουθενά να γράφει Rotax, στα καπάκια γράφει BMW. Βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφορές, το Πίγασο είναι αερόψυκτο, αυτό εδώ είναι υγρόψυκτο. Λοιπόν, η συνεργασία των Γερμανών δεν μένει μονάχα στην Ιταλία, πηγαίνει και στην Ιαπωνία. Τα καρμπιρατέρ, γιατί έχει καρμπιρατέρ το Φαντούρο, είναι παλιάς τεχνολογίας σε σχέση με τις σημερινές μοτοσυκλέτες βέβαια, δεν υπάρχει ηλεκτρονικός ψεκασμός, δεν υπάρχουν αντλίες βενζίνη, δεν έχει καν αντλία βενζίνη στο Φαντούρο. Επειδή τα καρμπιρατέρ λειτουργούν με τη βαρύτητα, η βενζίνη κυκλοφορεί με τη βαρύτητα, δεν έχει καν αντλία βενζίνης. Τα δύο λοιπόν καρμπιρατέρ που χρησιμοποιήθηκαν για το Φαντούρο, τα οποία βρίσκονται εδώ, θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα, ανήκουν στη Mikuni. Η Mikuni ήταν και συνεχίζει να είναι Ιαπωνέζικη εταιρεία. Οπότε μιλάμε για Made in Japan καρμπιρατέρ, Made in Italy πλαστικά. Επίσης να πούμε πως η εξάτμιση του Φαντούρο
σχεδιάστηκε αποκλειστικά και μόνο για το φαντούρο. Δεν θα δεις σε καμία άλλη μοτοσικλέτα την εξάτμιση αυτήν εδώ. Αναφέρομαι στο σχεδιασμό της. Την εξάτμιση την κατασκεύασε η εταιρεία Lafranconi. Η Lafranconi είναι μια ιταλική εταιρεία εξατμίσεων, η οποία κυρίως κατασκεύαζε και συνεχίζει να κατασκευάζει εξατμίσεις για παλιές Moto Guzzi, μοτοσικλέτες, οπότε εκείνη την εποχή πήρανε την Lafranconi, η οποία σχεδίασε αυτήν εδώ πέρα την εξάτμιση. Βασικά θα μιλήσουμε για το σχεδιασμό του Φαντούρο σε λίγο. Πάντως, η Lafranconi είναι η κατασκευάστερη εταιρεία της εξάτμισης του Φαντούρο. Δεν είναι ούτε η BMW, ούτε η Aprilia, ούτε κανένας άλλος. Οι καθρέφτες, ας πούμε, παράδειγμα, κατασκευάστηκαν, τα γράφει εδώ πέρα, κατασκευάστηκαν από μια εταιρεία ιταλική επίσης, η οποία ονομάζεται Vitaloni. Το λογότυπο της Vitaloni, το όνομά της υπάρχει πάνω στους καθρέφτες, θα το δούμε και αυτό αργότερα. Η Vitaloni ήταν μια εταιρεία ιταλική η οποία κατασκεύαζε καθρέφτες για τη Fiat, για αυτοκίνητα της Fiat, για αυτοκίνητα της Lancia, της Alfa Romeo. Μπορούμε να βρούμε δηλαδή τέτοιους καθρέφτες σε site αγγελιών που γράφουν Vitaloni. Η Vitaloni λοιπόν σχεδίασε τους καθρέφτες. Το ταμπλό της Φαντούρο το κατασκεύασε η Βέλια Μπορλέτη. Συγγνώμη. Η Βέλια Μπορλέτη είναι μια συγχωνευμένη εταιρεία της Βέλια και της Μπορλέτη, η οποία κατασκεύασε το Καντράν. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία επίσης συνέβαλε στις αναρτήσεις του Φαντούρο. Οι αναρτήσεις του Φαντούρο και το πυρούνι μπροστά και η ανάρτηση πίσω είναι της Ιαπωνέζικης Σόβα. Και όταν λέμε Ιαπωνέζικης εννοούμε Made in Japan. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε Made in China ούτε Made in Bangladesh πράγματα. Όλα ήταν κατασκευασμένα στη χώρα από την οποία παρήγαγε το προϊόν. Οπότε οι αναρτήσεις είναι της Σόβα και είναι επίσης Ιαπωνέζικες. Ποιος είναι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος σχεδίασε το Φαντούρο? Υπάρχει λόγος που οι Άγγλοι αγαπάνε πάρα πολύ το Φαντούρο και υπάρχει λόγος που υπάρχουν πάρα πολλά site με ανταλλακτικά και forums για το Φαντούρο στην Αγγλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Μάρτιν Λόγκμορ είναι ο άνθρωπος ο οποίος σχεδίασε το Φαντούρο. Είναι Σκοτσέζος, ήταν οδηγός Φόρμουλα 3 στο αγγλικό πρωτάθλημα. Έχει σχεδιάσει την BMW Z3, την πρώτη, το αυτοκίνητο. Μετά το σχεδιασμό του Φαντούρο συνεργάστηκε με την Aprilia για περίπου 10 χρόνια για μοτοσικλέτες και σκούτερ, για το σχεδιασμό τους δηλαδή. Επίσης συνεργάστηκε μετά με την Audi για το πρώτο TT, το πρώτο Audi TT, Tough Tough στα ελληνικά που το λένε. Το σχεδίασε ο Μάρτιν Λόγκμορ και είναι ο ίδιος άνθρωπος που σχεδίασε και το Φαντούρο. Θα παρατηρήσουμε πως στο Φαντούρο δεν υπάρχει σχεδόν καμία γωνία. Η μοτοσικλέτα είναι ο ορισμός καμπύλης παντού, από τα όργανα, το ντεπόζιτο, τα πλαστικά, τα πλαϊνά, η σχάρα, τα φλάς, τα πάντα όλα είναι καμπυλωτά. Εκτός βέβαια από το ψαλίδι που έχει ορθές γωνίες κατασκευαστικά και όχι σχεδιαστικά. Ο Μάρτιν Λόγκμορ λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος σχεδίασε το Φαντούρο. Οπότε έχουμε αυστριακό κινητήρα, ιταλική κατασκευή σκελετού και πλαστικών, ιταλική κατασκευή του Καντράν, ιταλικούς καθρέπτες, ιταλική εξάτμιση, ιαπωνέζικες αναρτήσεις, ιαπωνέζικα καρμπιρατέρ, ιταλικά φρένα και αγγλικό σχεδιασμό. Αν αναλογιστούμε ότι μιλάμε για τη δεκαετία του 90 που ακόμη δεν υπάρχει καν το ευρώ και υπάρχουν συναλλάγματα κτλ. Κτλ. Το ότι η BMW συνεργάστηκε με εταιρείες σχεδόν από όλο τον κόσμο για να κατασκευάσει αυτή τη μοτοσικλέτα, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αρκετά φουτουριστικό, όπως είπαμε και στην αρχή. Θα δούμε τώρα κάποιες λεπτομέρειες πάνω στη μοτοσικλέτα, πάνω σε αυτά που είπαμε. Εδώ πέρα βλέπουμε το ταμπλό του Φαντούρο, κατασκευασμένο από τη Βέλια, την Ιταλική. Όπως βλέπουν είναι πάρα πολύ απλό. Τα πρώτα μοντέλα δεν είχαν ρολόι εδώ αριστερά, είχαν δείκτη θερμοκρασίας
Το ρολόι τοποθετήθηκε στα δύο τελευταία χρόνια παραγωγής του Φαντούρο, 97-99. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ απλό σχεδιασμό και είναι πλήρως αναλογικό. Δεν υπάρχει τίποτα το ηλεκτρονικό. Εννοείται εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τόσα ηλεκτρονικά πράγματα. Δηλαδή θα δούμε πως αν γυρίσουμε το κλειδί, δεν ακούγεται απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε ατλίες βενζίνης, ούτε ηλεκτρονικά συστήματα, ούτε εγκέφαλοι, ούτε τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα. Αυτή εδώ είναι η εξάτμιση της La Franconi, την οποία το λογότυπο της εταιρείας αναγράφεται εκεί πέρα μέσα. Αν καθαρίσουμε καλά την εξάτμιση θα το δούμε. Εδώ πέρα, κάτω από τη σέλα, βρίσκονται τα δύο καρμπιρατέρ της Mikuni που λέγαμε. Αυτά εδώ πέρα τα δύο είναι. Επίσης, εδώ πέρα, στο σκελετό, μπορούμε να δούμε την ακριβή ημερομηνία κατασκευής του σκελετού μας, το οποίο αναγράφεται εδώ. Και εδώ πέρα δεξιά αναγράφεται ο κωδικός του χρωματισμού των πλαστικών. Αυτός εδώ πέρα είναι ο ανορθωτής και τα εργαλεία ανάγκης. Εδώ πέρα έχουμε κάποιες ασφάλειες, συγγνώμη. Και εδώ πέρα ακριβώς βρίσκεται ο αριθμός πλαισίου της μοτοσικλέτας. Εδώ βλέπουμε τη δαγκάνα των φρένων. Τα φρένα, δεν το είπαμε στην αρχή, ανήκουν στην Brembo, επίσης μια κορυφαία ιταλική εταιρεία φρένων. Τα φρένα λοιπόν ανήκουν στην Brembo του Φαντούρο, και μπρος και πίσω. Το φανάρι, το κεντρικό της Φαντούρο, ανήκει στην Bosch, επίσης γερμανική εταιρεία που το κατασκεύασε, κορυφαίας ποιότητας βέβαια. Εδώ πέρα ακριβώς αναγράφεται το όνομα της Vitaloni. Οπότε αν δούμε κάποιο Φαντούρο το οποίο δεν γράφει Vitaloni εδώ πέρα στους καθρέφτες, σημαίνει πως είναι αλλαγμένη και είναι aftermarket. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του Φαντούρο. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Είναι πάρα πολύ κρίμα που οι φανατικοί της BMW, της BMW, δεν θεωρούν το Φαντούρο BMW, επειδή κατασκευάστηκε στην Ιταλία, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ κρίμα, και επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις άρθρα για το Φαντούρο ως. Δηλαδή, ας πούμε, αν ψάξεις στο Google «The best on-off adventure bikes of the 90s» σε δεκαετίες του 90, δεν θα δεις να αναγράφεται το Φαντούρο. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν το ανέφεραν ως ένα από τα καλύτερα, γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα ταξίδεψε κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Υπήρξαν άνθρωποι που την πήραν και ταξίδεψαν πραγματικά σε όλο τον πλανήτη. Επίσης, το 1999, πρέπει να πούμε πως με βάση αυτή τη μοτοσυκλέτα το Φαντούρο, εννοείται τροποποιημένη μοτοσυκλέτα, η F650X νομίζω ονομαζόταν, έχει κερδίσει το Παρίσι Ντακάρ με τον Γάλλο αναβάτη της BMW, της BMW, ο οποίος αργότερα κάποια στιγμή σκοτώθηκε σε έναν αγώνα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ κρίμα να μην θεωρούν πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη αυτή τη μοτοσυκλέτα BMW, διότι πούλησε πάνω από 50.000 μονάδες όταν κατασκευάστηκε και ξεκίνησαν οι πωλήσεις, και ήταν η μοτοσικλέτα που έδωσε την όθηση και έδωσε την ευκαιρία στην BMW να μπει στη μεσαία κατηγορία. Μετά το 1999 βέβαια την παραγωγή του F6,5 την πήρε ολοκληρωτικά η BMW στη Γερμανία. Είχε μια αρκετά ενδιαφέρουσα πορεία για κάποια χρόνια, αλλά δυστυχώς, τα τελευταία 10 χρόνια η BMW τη σειρά F, τώρα πλέον έχουμε φτάσει στην F900, F800, υπήρξε η F700, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντάξιες ούτε του Φαντούρο ως ποιότητα κατασκευής και ικανότητες, ούτε του μεταγενέστερου δικού τους F6,5 GS. Αυτή πάνω κάτω ήταν η ιστορία του λοιπόν. Όλα του τα κομμάτια, όλα τα κομμάτια του Φαντούρο έχουν σχεδιαστεί σχεδόν αποκλειστικά για το Φαντούρο. Δηλαδή, παράδειγμα, η σχάρα που θα δούμε πίσω στο Φαντούρο
δεν θα τη δούμε σε άλλη μοτοσυκλέτα να είναι τόσο προσεγμένη σχάρα και τόσο ποιοτική. Αυτή η μοτοσυκλέτα που βλέπουμε μπροστά μας είναι 23 ετών, είναι μοντέλο 1999, αγορασμένη το 2000 και όπως μπορούμε να δούμε είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ακόμη και η λεμή της εξάτμισης είναι σε τόσο καλή κατάσταση που δύσκολα βρίσκεις και σημερινές μοτοσυκλέτες πενταετίας να είναι η λεμή σε τόσο καλή κατάσταση, διότι τότε χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ καλά υλικά, τους ενδιέφερε όντως ο ανταγωνισμός, ο οποίος δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο αυτές τις μέρες σήμερα πλέον, που όλα είναι φτηνά, γρήγορα, να ανταγωνιστούμε κτλ. Να πούμε ότι το ρεζερβουάρ, κλείνοντας να πούμε ότι το ρεζερβουάρ του Φαντούρο παίρνει 17 λίτρα, είναι περίπου 14 λίτρα, 13 με 14 λίτρα το κυρίως ρεζερβουάρ και η ρεζέρβα όπου ο διακόπτης είναι εδώ κάτω είναι γύρω στα 3 με 4 λίτρα, το οποίο είναι υπεραρκετό για να μας πάει κάποιο μικρό ταξίδι. Επίσης η τάπα της βενζίνης δεν αφαιρείται, δηλαδή όταν ανοίγει, απλώς ανοίγει και κλείνει. Δεν πρέπει να τη βγάλουμε όπως σε άλλες μοτοσυκλέτες. Δηλαδή ο σχεδιασμός του Martin Longmore ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Δηλαδή εκεί που έγιναν εκτόσεις ας πούμε, στο μηχανάκι, οι οποίες ήταν και ψηλοαδιάφορες και δεν έχουν και καμία σημασία, είναι ας πούμε στα flash. Τα flash είναι τόσο universal και πλαστικά και φτηνά, που okay, δεν υπήρχε λόγος να σχεδιάσει κάτι πανάκριβο ή πάρα πολύ καλό. Ενώ ας πούμε η σχάρα που σχεδιάστηκε, η εξάτμιση που σχεδιάστηκε είναι φανταστικής ποιότητας. Βέβαια ζυγίζει γύρω στα 3,5-4 κιλά, είναι βαριά. Θα δούμε όμως ότι το design της δεν υπάρχει σε κάποια άλλη μοτοσυκλέτα, σημεία δηλαδή του Φαντούρο. Δηλαδή αν το Φαντούρο κατασκευαζόταν σήμερα με την ποιότητα που κατασκευάστηκε τότε και το design του θα κόστιζε πάνω από 20.000 ευρώ σε κόστος παραγωγής.